είναι δυνατόν ο παππού να βιάζει την εγγονή, την εγγονή του. Ε, πού υπάρχει αυτό το πράγμα. Πολύ με σοκάρει αυτό το θέμα ρε παιδί μου. Με σοκάρει γιατί έχω και εγώ παιδάκι. Με σοκάρει. Με σοκάρει. Δηλαδή αυτοί οι ανθρώποι δεν είναι αρρωστοί. Είναι ανώμαλοι. Ανθρώπινο νου δεν μπορεί να συλλάβει τη φρίκη που ζούσε μόλι από τα τέσσερα πρώτα χρόνια τη ζωή του έω και πριν από δύο χρόνια ένα κοριτσάκι στο Ρέθυμνο, το οποίο έπεσε θύμα των αρρωστημένων ορέξεων του ίδιου του του παππού. Το παιδί, αντί να απολαμβάνει την αγάπη και τι αγκαλιέ τη οικογένειά του, έζησε τον απόλυτο εφιάλτη, μια και ο ίδιο ο παππού του φέρεται να το βίασε μέσα στην τουαλέτα του σπιτιού του και να το παρενοχλούσε σεξουαλικά από την ηλικία των 4-5 ετών έω και τα 11 του χρόνια. Καταρχήν είναι ενάντια στη φύση. Και κατά δεύτερον, είναι μόνο πράξεις που μόνο νόμος μπορεί να τι αντιμετωπίσει. Ούτε καν ο κόσμο. Βλέπω ότι η κοινωνία μα έχει αρχίσει και χαλάει. Υπάρχει θέμα μεγάλο σε αυτό το θέμα. Πρέπει να επενδύει η πολιτεία για να του μαγκώσει όλου αυτού. Είναι πολλοί εδώ. Ο 68χρονο άνδρα από την Ινδία έπεσε χθε το βράδυ στα χέρια τη αστυνομία δυνάμει του εντάλματος σύλληψη που εξέδωσε τα προηγούμενα 24 ώρα η ενεκρήτρια Ρεθύμνου, κατηγορούμενο για βιασμό, απόπειρα βιασμού και κατάχρηση ανηλίκου σε ασέλγεια. Το μεσημέρι, αμήλυτο και μεσκυμένο το κεφάλι, οδηγήθηκε στι δικαστικέ αρχέ, οι οποίε του όρισαν συνήγορο υπεράσπισης και έπειτα από την προθεσμία που ζήτησε και έλαβε, θα απολογηθεί αύριο στι 12.30 το μεσημέρι. Το σεξουαλικό έγκλημα σε βάρο του 13χρονου σήμερα κοριτσιού φέρεται να τελέστηκε την εποχή που η οικογένειά του ζούσε στον Σταυρωμένο, μια ανάσα από την πόλη του Ρεθύμνου. Έχουν αρκετή Ινδί. Και έχουν έρθει και παππούδε οικογένειε. Ναι, πρώτη φορά το ακούω. Απαράδεκτη πράξη. Κατακριτέα. Περνώντα τα χρόνια, οι γονεί, τα δύο ανήλικα παιδιά του και ο παππού μετακόμισαν στο πέραμα. Όμω για τη μικρούλα, ο εφιάλτη δεν απομακρύνθηκε. Πληροφορίε αναφέρουν ότι και πριν από δύο χρόνια, ο παππού, πέρα από τι ασελγεί πράξει σε βάρο τη, αποπειράθηκε να βιάσει και πάλι την εγγονή του. Όμω για καλή τύχη τη μικρή, την ώρα εκείνη εμφανίστηκε ο μικρότερο αδελφό τη και έτσι τα σχέδιά του ματαιώθηκαν. Το ανήλικο κοριτσάκι, μην μπορώντα να σηκώσει άλλο το μεγάλο μυστικό που έκρυβε στην ψυχούλα του πριν από ένα ένα περίπου μήνα πήγε στην παιδική χαρά και αντί να παίξει με τα υπόλοιπα παιδάκια έβγαλε από τα το ρούχα του ένα ξηραφάκι κόβοντα τι φλέβε του. Μετά την απόπειρα αυτοκτονία μπροστά στα έκπληκτα μάτια γονέων και παιδιών μέσα στην παιδική χαρά, το κοριτσάκι μεταφέρθηκε στο παγνί, όπου εκεί νιώθοντα ότι βρίσκεται σε ασφαλέ περιβάλλον, εμπιστεύτηκε το μεγάλο τη μυστικό σε ηλεύτρια του Ιδρύματο. Οι άνδρε τη ομάδα ασφαλεία του αστυνομικού τμήματο Μιλοποτάμου, έχοντα τα χέρια του στη βασική αυτή και λαμβάνοντα και το ιατροδικαστικό πόρισμα, συνέλεξαν όλα τα απαραίτητα στοιχεία για να δέσουν την υπόθεση, αναζητώντα ταυτόχρονα το τον πατέρα της μητέρα του παιδιού. Δεν υπάρχουν οι αρχές που υπήρχαν παλιά και ειδικά από την περίοδο της πανδημίας και μετά όλο αυτό το κλείσιμο, πιστεύω που υπήρχε στο σπίτι, βγαίνει και στη συμπεριφορά των ανθρώπων. Πρέπει να επεμβεί η πολιτεία, όποιος ξέρει κάτι να το λέει στον άλλο, γι' αυτό υπάρχει αστυνομία, γι' αυτό υπάρχουν οι κοινωνικοί λειτουργοί. Οι πληροφορίες ήθελαν τον 68χρονο παππού να φεύγει από το πέραμα σχεδόν αμέσως μετά την απόπειρα, φοβούμενος ότι ίσως θα αποκαλυφθεί το ένοχο παρελθόν του. Τελικά οι αρχές τον εντόπισαν σε χωριό της ανδοχώρας του Ηρακλείου να εργάζεται ως οικοδόμος και χθε το βράδυ στο πλαίσιο μιας καλά στημένης επιχείρησης του πέρασαν χειροπέδες και τον μετέφεραν στα κρατητήρια της Αστυνομικής Διεύθυνσης Ρεθύμνου. Το περιστατικό που έχει σοκάρει την κοινή γνώμη, οι πληροφορίες αναφέρουν πως δεν ήταν γνωστό μέχρι πρότινο στους γονείς του ανήλικου κοριτσιού.